Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα ο Συμπέθερος θα σας φτιάξει γλυκάκι. Δοκιμάσαμε πρόσφατα ένα πολύ ωραίο γλυκό και αποφασίσαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Το γλυκό μας είναι μελαχρινό νάξου. Το μελαχρινό είναι μια παραλλαγή της καρυδόπιτας με τη διαφορά ότι αντί για αλεύρι έχει γαλέτα. Και με μια πολύ ωραία προσθήκη που θα βάλουμε εμείς από πάνω θα φτιάξουμε ένα φανταστικό γλυκάκι. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να ξεκινήσουμε. Θα πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το σιρόπι μας, το οποίο πρέπει να προλάβουμε να το αφήσουμε να κρυώσει. Ανάψουμε το μάτι. Κλασική διαδικασία. Σάχαρη. Νερό. Ωραία. Και έχουμε αποφασίσει να το αρωματίσουμε με φλίδες από πορτοκάλι. Πολύ όμορφα. Το σιροπάκι μας έβρασε γρήγορα. Δεν χρειάζεται τώρα κάτι άλλο. Θα σβήσουμε το μάτι και θα το τραβήξουμε στην άκρη να το αφήσουμε να κρυώσει. Εν τω μεταξύ εμείς πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το γλυκάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή θα βάλουμε στο μπολ του μίξερ τα αυγά μας μαζί με τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε με το σύρμα για να αφρατέψουν καλά. Πολύ ωραία. Όπα, πιθανή κρεμούλα. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Έχουμε τρίψει εδώ πέρα το καρυδάκι ένα μέρος σε πιο ψηλό στο μούλτι, να ενσωματωθεί πιο ωραία στο γλυκάκι μας. Και εδώ πέρα το περισσότερο το έχουμε κάνει χοντρά κομματάκια να μπορούμε να το αισθανόμαστε στο γλυκάκι μας, τη γαλέτα μας. Ωραία, φύγανε. Και πάμε τώρα. Κανέλα γαρίφαλο. Το μπέικιν. Μία βανιλίνη. Το κονιάκ μας. Και τελευταίο, το βουτυράκι. Πάει και αυτό. Το έχουμε λιώσει ωραία. Λοιπόν, το κλείνουμε και κάνουμε ένα ανακατεματάκι ίσα ίσα, χαμηλά, και μόλις ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά μας το τραβάμε, θα το βάλουμε στο ταψάκι μας. Αυτό ήταν. Έτσι πρέπει να είναι το μείγμα μας. Αυτή είναι η σύσταση και η υφή που πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, πάμε να βουτυρώσουμε τώρα το ταψάκι μας, το ρίξουμε μέσα και θα το πάμε για ψήσιμο. Λοιπόν, το ταψάκι μας είναι αυτό. Πάμε τώρα εμείς με τη Μαρίζ να βγάλουμε από μέσα από τον κάδο του μίξερ το γλυκάκι μας. Το ρίξουμε μέσα ωραία. Το έχουμε βουτυρώσει, έτσι φαίνεται παιδιά, δεν το είπαμε. Ωραία. Πάει το γλυκάκι μας μέσα, το δοκιμάσαμε, είναι απίστευτο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Πάμε στην άκρη. Θα το απλώσουμε τώρα εδώ όμορφα, να πιάσει όλες τις γωνίες. Λοιπόν φίλοι μου, το απλώσαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι έτοιμο στο ταψάκι μας βουτυρωμένο. Έχουμε ζεστάνει το φούρνο μας στους 180 στον αέρα. Θα χρειαστεί περίπου 30 λεπτάκια, ανάλογα πόσο ζεστός είναι ο φούρνος σας. Πάμε να το ψήσουμε και θα τα πούμε πάλι συνέχεια. Για να δούμε τι κάναμε. Πέρασε μισή ωρίτσα. Να βγάλουμε το γλυκάκι μας από το φούρνο. Okay. Πολύ ωραία. Θα φέρουμε το σιροπάκι μας. Κάτσε να δούμε αν έχει ψηθεί. Πολύ ωραία. Θα του κάνουμε λίγες τρυπούλες. Να ρουφήξει ωραία το σιροπάκι. Με το πιρουνάκι εδώ. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Λίγο με το κουτάλι. Αυτό είναι.
Λοιπόν, θα το αφήσουμε τώρα να ξεκουραστεί, να κρυώσει, να ρουφήξει το σιροπάκι του. Θα του δώσουμε περίπου στη μία ωρίτσα και μετά πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη σαντιγί μας. Ενώ σιροπιάζεται και κρυώνει το γλυκάκι μας, εμείς πλύναμε εδώ ωραία τον κάδο, να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη σαντιγί μας, να την έχουμε έτοιμη για στήσιμο. Θα ρίξουμε μέσα τις κρέμες γάλακτος, την άχνη ζάχαρη και μία βανιλίνη. Θα βάλουμε τώρα το σύρμα και πάμε για χτύπημα. Πολύ ωραία. Έτοιμη η σαντιγί μας. Πάει στην άκρη το σύρμα. Πολύ ωραία. Βγάζουμε τον κάδο. Το μίξερ στην άκρη. Θα πάρουμε τώρα ένα κορνέ. Να βάλουμε μέσα τη σαντιγί με τη βοήθεια της Μαρίς. Και θα το βάλουμε και αυτό στο ψυγείο. Να το κρατάμε παγωμένο. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο. Για να δούμε τι έχουμε κάνει. Η καρυδόπιτά μας έχει κρυώσει, έχει ρουφήξει όλο το σιροπάκι που του είχαμε βάλει. Πάμε τώρα να φέρουμε τη σαντιγί από το ψυγείο να στήσουμε. Πολύ ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Θα του βάλουμε και λίγο εδώ γύρω γύρω που έχει περισσέψει. Θα πλουτίσουμε λίγο τις άκρες. Όπο, φανταστικό. Έτοιμη σαν τη γη μας. Τώρα από πάνω εμείς έχουμε ετοιμάξει κάτι να ρίξουμε. Το πιο συνηθισμένο θα ήταν, επειδή είπαμε ότι είναι μια εκδοχή της καρυδόπιτας, να ρίξουμε λίγο τριμμένο καρυδάκι. Αλλά επειδή εμένα στη σαντιγί μου αρέσει καλύτερα το φιστίκι, έχω τρίψει λιγάκι εδώ λίγο φιστικάκι Αιγίνης και θα το ρίξω από πάνω. Φανταστικό. Απίθανο γλυκάκι. Πολύ ωραίο. Μια χαρά, νομίζω φτάνει. Έτοιμο το γλυκάκι μας. Θα πρέπει τώρα να το βάλουμε περίπου κάνα 2 ώρες στο ψυγείο να παγώσει καλά. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα για να το κόψουμε και να τα απολαύσουμε. Για να δούμε. Ωραία. Δείχνει να έχει σφίξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε να βγάλουμε ένα κομμάτι τώρα. Φίλοι μου, αυτό είναι το γλυκάκι μας. Με λαχρινό από την Άξο. Με μια πολύ ωραία προσθήκη σαντιγής. Φτιάξτε το, απολαύστε το και εμείς θα τα ξαναπούμε σε επόμενο μας βίντεο. Γεια σας.